και ο Μαγκελάνος του ασυνείδητου, ο Κάρλ Γιούγκ, που είχε γράψει, που μας μίλησε πρώτος για το ασυνείδητο, μου θυμίζει πολύ τη διαδικασία του Σκορπιού. Η σύγκρουση με το πεπρωμένο ή μας κάνει τραγικά θύματα ή ήρωες, και η δική μας εγώ να το πω αλλιώς, πολύ έτσι λαϊκά, ότι δεν μας σκοτώνει, μας δυναμώνει. Λοιπόν, δηλαδή και για σήμερα σκορπή, το λέω αυτό. Ναι, ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας δυναμώνει. Γενικά, σίγουρα. Γιατί εγώ σε λίγο θα αρχίσω να αισθάνομαι σαν τη Βάνα Μπάρμπα εδώ. μέσα στον τρίγο και στις ελιές. Να φορέσω και τις καουμπόικες μπότες. Το τζιαβέρι, ποιο θα παίξω. Το τζιβαέρι. Αυτό, ναι. Το άλλο, πώς λεγόταν με το φίλο μου το Στράτο. Πώς λεγόταν εκείνο, το σημάδι. Το σημάδι του έρωτα. Αυτό. Ναι. Θα πάρω και το Σπύρο Αγκαζέ, θα πάμε στο Σταύλο, θα φιληθούμε. Να τι εκπομπή. Η Βάνα Μπάρμπα είναι ηχθής όμως, δεν είναι σκορπιός. Ναι. Σαν το Σπύρο. Όχι, δεν το λέω από θέμα αστρολογικό. Ζώδιο του νερού. Ναι. Το λέω από θέμα σκηνικού. Ναι. Ξέρεις, όλο αυτό το σκηνικό μου κάνει τέτοιο πράγμα. Το σημάδι πάντως, του έρωτα. Ξαναγυρίζοντας στο Σκορπιό, θα πω ότι ο Σκορπιός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να παλέψει με το πεπρωμένο του και να βγει ήρωας. Και έτσι λοιπόν, μια και το καλοκαίρι είναι δύσκολο και οι περισσότεροι το μυρίζεστε και κάποιοι ειδικοί σας το επιβεβαιώνουν, εσείς θα βάλετε τα δυνατά σας και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε με περισσότερη θετική και καλή επίδοση τον Ιούλιο και δυσκολότερη τον Αύγουστο, να ξεπεράσετε τις όποιες δυσκολίες που θα έρθουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή δεν θα σας συμβεί κάτι σε στενό περιβάλλον εσάς τους Σκορπιούς. Τα γεγονότα, οι συγκυρίες, αυτό που λέμε οι αστάθμητοι παράγοντες μου χάλασαν τη βιτρίνα ή το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν αυτούς... δηλαδή κάποια συγκεκριμένα σημεία, όπως είπαμε, δηλαδή, σε άλλα ζώδια. Δηλαδή δεν θα κινδυνεύσει η υγεία σας, ούτε θα χωρίσετε τώρα. Όσοι ήταν να χωρίσετε, χωρίσατε. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Εντάξει. Όσοι ήταν να αναλάβετε μία δουλειά, την αναλάβατε. Και ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα σας δώσει μία εσωτερική ίσως και μία πρακτική καλή αμοιβή, κυρίως εσωτερική ικανοποίηση. Mm-hmm. Η διαδικασία όμως θα είναι κουραστική όσον αφορά την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση από τα εξωτερικά γεγονότα που θα σας ευνηδιάζουν. Εδώ είναι και το κόκκινο σημείο. Αλλά θα τα καταφέρετε. Επιβιώνουμε. Βεβαίως. Και οι πρώτες μέρες, αν θέλετε, του Ιουλίου, όπως είπαμε λίγο πιο πριν για τους Παρθένους, έτσι και για εσάς, είναι πιο βατές και πιο θετικές στην παραγωγή. Μετά, εμείς έχουμε αγωνία τώρα. Μιχάλη μου, θεωρώ δεδομένο ότι η Αγγελική δεν πρόκειται να χωρίσει. Δεν χρειαζόταν να μας πεις το σούτ. Είμαι πολύ φίλος με το φίλο της. Ναι. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ερωτευμένη. Τι ζώδιο είναι, Παρθένος. Λοιπόν, οι Σκορπιοί πάντα είναι με Παρθένους, το έχετε προσέξει. Ενώ ουσιαστικά. Γιατί γίνεται. Πώς τώρα γίνεται πάμε σε άλλο αυτό. Θέμα, θα τρελθώ. Λοιπόν, δεν ταιριάζει. Οι Σκορπιοί και οι Παρθένοι, αν δείτε και στο σύμβολο το αστρολογικό, ναι, μοιάζει είναι πάρα πολύ. Έχουν κοινές ρίζες. Μην ξεχνάτε ότι στην Παρθένο είναι ο μύθος της Δήμητρας και της Περσεφόνης και στο Σκορπιό είναι ο Άδης. Μια χαρά τους βρίσκω τους Σκορπιούς με και τους Πλούτονας. Έχω πολλούς φίλους. Ενώ ο Σκορπιός είναι πολύ παρορμητικός. Ναι. Ο Παρθένος όχι, είναι πιο τους ο Σκορπιός δεν είναι παρορμητικός. Είναι ένας συγκρατεί τον άλλον. Πολύ βίαιος την ώρα που θα ξεκινήσει. Είναι απόλυτος. Είναι πεισματάρης που φαίνεται παρόρμηση. Ναι. Είναι πιο λεπτολόγος ο Σκορπιό. Ο Παρθένος κάθεται είναι ευμετάβλητος και είναι σχολαστικός. Τελειώσαμε τους Σκορπιούς. Εκεί τον αφοπλίζει ο Σκορπιός και τον βαρεσίδι. Τώρα βρήκα τον κύριο Λεβάκη να τον αφήσω στα βουνά. Έχω τα μέσα εγώ εδώ, περίμενε. Κώστα, θα τελειώνεις. Βεβαίως. Προχωράμε στον τοξότη που είναι ο τοξοβόλος και ο καβαλάρης. Ο τοξότης με ενδιαφέρει. Ναι, ο τοξότης. Ο τοξοβόλος πάει και στην περιοχή. Είναι, μου θυμίζει το έργο με τη Μέρη Χρονοπή. Η γη βάφτηκε, πώς ήταν. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Έπρεπε να τη φέρω εδώ. Τώρα θα βγει ο Καζάκος με κάνα άλογα από εκεί, από τις ελιές, αλλά παλαιά, ξέρεις. Δημένος αντάρτης. Η τοξότης είναι το ζώδιο το οποίο θα μπορέσει να τη σκαπουλάρει, να το πούμε στην απλή διάλεκτο. Και αυτό το μήνα έχει μία εύνοια μέσα στο καλοκαίρι, η οποία είναι περιφερειακή, δεν είναι κεντρική εύνοια, βασική εύνοια, φανερή με το πρώτο, αλλά θα τα καταφέρει αρκετά καλά
Και έχει και καλές άμυνες, είτε αυτές είναι ψυχικές, ψυχολογικές ή ψυχικές, είτε είναι πρακτικές. Και εγώ δουλεύω. Ωστόσο, ο τοξότης θα πρέπει να προσέξει τις μεταπανσεληνιακές επιδράσεις στο χώρο της εργασίας και στις αντιξότητες που ενδεχομένως να βγουν μέσα σε αυτό. Αντίθετα, τον Αύγουστο ο τοξότης πρέπει να προσέξει την επικοινωνία και τη συνεννόηση, γιατί ενδεχομένως να έχουμε μία ρήξη ή μία παρεξήγηση σε μία σχέση που τον αφορά να μην χαλάσει. Ωραία, παρακάτω. Ο εγώκερος που είναι το ζώδιο που μαζί με τον καρκίνο πρωτοστατεί αυτό το μήνα σε πολλά πράγματα και αν θέλετε αποκαθίσταται είτε σε μία συναισθηματική παρεξήγηση είτε σε μία επαγγελματική ταλαιπωρία. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δύσκολα φεγγάρια για πολλούς εγώκερους, ο Ιούλιος θα βγει αρκετά θετικός τουλάχιστον μέχρι τις 15, ευνοείται από τον Άρη και από την Αφροδίτη και μπορεί να έχει και μία απάντηση ή μία καλή έκβαση σε ένα θέμα που, για το οποίο έχει πολλή αγωνία. Αυτό αφορά και τους νέους ανθρώπους που δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, αφορά κάποιους εποχιακούς επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό, αφορά εμπόρους, αφορά όμως και καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες εγώκεροι θα έχουν επιτυχία αυτό το καλοκαίρι, όσο και αν είναι λίγο βαρύ το καθημερινό τους πρόγραμμα. Mm. Και προχωρούμε στον υδροχό, ο οποίος είναι... Όλοι κοιτάμε την Κατερίνα. Ο κεραυνός. Και μην ξεχνάμε ότι δεν τυχαίο ότι στον υδροχό, τον υδροχό τον εκπροσωπούσε η θεά Ήρα, σύμφωνα με το 12ο του Ολύμπου. Πιο δίκαια η θεά της δικαιοσύνης. Ναι. Αλλά και η αμήλικτη. Δεν τολμούσες να τα βάλεις με την Ήρα με τίποτα. Τιμωρός. Μην ξεχνάμε ότι εσείς οι υδροχόοι είσαστε άγγελοι εκδικητές. Ήμουν και... έτοιμη να το πω από στόμα μου. Λέω να μην το πω γιατί τέτοιες είναι βαριές κουβέντες αυτές για πρωί. Λοιπόν, ήταν εκδικητική η Ήρα πολύ. Τι σημαίνει ότι δεν έχουν υδροχόοι να φοβηθούν, θα πρέπει να έχουν να φοβηθούν όσοι είναι με υδροχόου. Συμβοί, γείτονες, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και συμπολίτες. Όσοι, πρόσεχε, όχι όσοι ζουν με υδροχό, όσοι σκοπεύουν ή έχουν κάνει κακό ή έχουν αδικήσει υδροχό. Γιατί τότε γίνεται το έλα να δεις με τους υδροχόους. Κοίταξε, δεν εννοώ. Όταν αδικηθούν ή τους κάνεις ή τους πειράξεις. Τότε έχεις ξυπνήσει απλώς τον τίγρη, τίποτα άλλο. Ο υδροχός είναι το πιο ανθρωπιστικό ζώδιο. Αλλά γίνεται και ο πιο σκληρός εκτελεστής. Είναι δύο άκρα αντίθετα. Δύο άκρα αντίθετα. Έτσι και πειράξεις υδροχό, την έβαψες κυριολεκτικά. Γιατί δεν ξεχνάει ποτέ. Ναι. Και πάντα το θυμάται και στην έχει. Εγώ το λέω πάντα. Γιατί ξέρεις τον αυτοσαρκασμό που χρησιμοποιώ πάντα. Λέω ότι για καλό και για κακό, μάλλον για κακό, γιατί δεν είναι στα προσόντα, είναι στα κουσούρια αυτό. Δεν ξεχνάω ποτέ, είμαι σαν καμήλα. Και σε ξεπληρώνω πάντα με τόκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι τόσο καλή στα λογιστικά που σε ξεχρεώνω με τόκο οπωσδήποτε. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό. Μπράβο. Αλλά το παίρνεις με τόκο, είναι σίγουρο αυτό. Εμείς όμως θα πούμε για τους φίλους ότι ναι, μεν ωραίο αυτό που λες, αλλά μην τους παρασύρουμε διότι θα ταλαιπωρηθούν λίγο. Ας προσέχουν. Θα τους συμβουλεύσουμε να είναι αναχωρητές από καταστάσεις που δεν τις αντέχουν. Ωραίο αυτό, δεν αρέσει. Τους συμφέρουν και να τους πούμε ότι μπορούν να υιοθετήσουν για λίγο την παροιμία που είχαμε πει για τους εγώκερους, το πίσω έχει αχλάδα την ουρά, διότι είναι από τα καλά παιδιά υδροχόοι και έχουν μια σχετική ταλαιπωρία ψυχολογική και στον τομέα της εργασίας τους τον Ιούλιο. Θα κάνουν μια υπομονή σε ανοχές κοινωνικής φύσεως τον Αύγουστο και θα έρθει ένας τριαμβικός Σεπτέμβριος. Ένα δύσκολο πέρασμα, θα βρείτε όμως ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια του και επειδή είστε και άνθρωποι που αγαπάτε πολύ τον κινηματογράφο, είναι πολύ συνεφίλοι οι υδροχόοι. Πάρα πολύ. Δείτε το σαν ένα πολιτικό θρίλερ το καλοκαίρι του 1989 και ραντεβού το Σεπτέμβριο που είναι ο καλύτερος πρώτος μήνας της χρονιάς αυτής για σας. Οικονομικά και... θα πάνε καλά οι υδροχόοι. Οι υδροχόοι, κοίταξε να δεις, οι υδροχόοι θα έχουν χρήματα αλλά θα τους παρουσιαστούν έκτακτες υποχρεώσεις ή ενδεχομένως να παρασυρθούν κάποια στιγμή από συναισθηματική φόρτιση και να κάνουν έξοδα για τα οποία αργότερα θα μετανιώσουν. Αλλά είναι πάντως γενναιόδοροι, δεν είναι. Είναι σπάταλοι. Αλλά οι υδροχόοι πάντα μπορούν να ανεφοδιάζονται έστω και καθυστερημένα οικονομικά. Οι υδροχόοι πιστεύουν αυτό ότι όσο πιο πολλά ξοδεύεις τόσο πιο πολλά σου έρχονται, που δεν ισχύει, αλλά αυτό το πιστεύουν. Μην το λες. Κοίταξε, ισχύει με ένα δεύτερο περίεργο τρόπο.
Λοιπόν, πάμε στου ηχθεί. Ο Σπύρος έχει μείνει έγκυος. Θα γεννήσει σε λίγο. Λοιπόν, οι ηχθεί ευνοούνται σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Α, να σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη. Πα για να έχει να κάνει με την πολιτική. Σε ό,τι έχει να κάνει με το εμπόριο. Σε ευνοούνται σε όλα. Ευνοούνται αυτό το μήνα όλα αυτά. Ευνοούνται. Δεν προλαβαίνω να το κάνω γενικά. Όλοι με στα τάρταρα. Ενδεχομένως όμως να μην ευνοούνται σε αγοραπολισίες ή σε επενδύσεις αγάπης όταν ο στόχος είναι ανέφικτος. Π.χ. να ερωτευτείς μία γυναίκα η οποία είναι ανέφικτη. Είναι, δε, αυτό δεν υπάρχει. Ερωτευμένος δεν είναι, τελείωσε. Το έκλεισε, έκλεισε. Ο Σπύρος έχει κλείσει. Με λοιπόν, το ξώτη. Ωστόσο, και είδες τι είπαμε, υποβρύχιο ψάρεμα το ξώτης με ηχθεί. Ο ψαράς βέβαια είναι ο το ξώτης. Υποβρύχιο ψαρά και πιάνει. Όπω τα λε. Όπω τα λε. Πείτε πώ δέχεται αμύρητα τη μοίρα του. Όπω τα λε. Ποιο ο Σπύρος Μισθός. Οι ηχθεί που μα ακούτε, να ξέρετε ότι ο Ιούλιος και για εσά είναι από συμπαθητικό έω και αρκετά καλό. Για μερικού μπορεί να βγει και πολύ καλό. Και για του νέου που δίνετε εξετάσει και για του ερωτευμένου που κάνετε σχέδια. Βέβαια, λίγο λογική και πειθαρχία δεν βλάπτει. Και για όλους εσάς που περιμένετε λίγο να ξεκουραστείτε, φροντίστε να γίνει μέσα στον Ιούλιο με προσοχή τις τελευταίες του μέρες, επιφυλακτική τον Αύγουστο που είναι το δύσκολο κομμάτι για εσάς του καλοκαιριού και αρκετό θάρρος μαζί με πρωτοβουλίες αυτές τις μέρες. Αυτή η Πανσέλινος που προηγήθηκε δεν ήταν τόσο κακή για εσάς. Ανήκετε από ό,τι καταλάβατε σε εκείνους που ευνοούνται από αρκετά έως πολύ τις πρώτες μέρες αυτού του καυτού μήνα που ξεκινάει σήμερα. Μπράβο Κώστα μου, πολύ ωραία μας τα είπες, πολύ αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο που είναι και η τελευταία μέρα. Η τελευταία μέρα. Και πρωτού ξεκινήσουμε κουβεντούλα. Ναι. Δεν θα φύγεις τώρα, περίμενε. Όχι, καθόλου. Εγώ μπορώ να κάτσω. Λοιπόν, πρωτού, γιατί είμαστε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε και δροσερά. Εγώ αντέχω και τη ζέστη. Μπορεί να υδρώνω λιγάκι. Εμένα με αυτά που είπες μετά για τους ηχθείς με αποζημίωσες. Γιατί ναι. Βέβαια, σου είπε καταρχάς τα καλύτερα από όλους. Όχι, το εννοώ, δεν το έκανα. Ως φιλοφρόνηση, διπλωματική λοιπόν, συμπεριφορά. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε όμως να κάνουμε κουβεντούλα για το θέατρο, για το όλο στο κόλπο. Εγώ θα ήθελα λίγο έτσι να το σπάσουμε και να δούμε ένα βίντεο από το θέατρο Μηνό. Συμφωνείτε? Για πάμε όχι, να δούμε. Βεβαίως. Δεν άκουγα τα άλλα. Δεν άκουγα τα άλλα. Δεν άκουγα τα άλλα. Δεν ξέρω, μισό λεπτό να βεβαιωθώ. Μέρι! Μέρι! Τα έχει πάει στο περιοδικό. Είχα στενήσει εκείνη τώρα και δεν την κατάλαβα που έφυγε. Οπότε είμαστε μόνοι, αγάπη! Δεν είμαστε καθόλου μόνοι, αγάπη μου. Μέσα στο ιατρείο μου είναι ο Πάρης. Ο άντρας σου. Τι τραβάω μετά αυτό, βρε Τζέρι μου. Πολύ φευγάτο το άτομο. Δεν το χαίρεσαι, αγάπη μου. Άσε τώρα τα αγάπη μου και τις διαχύσεις. Μην που κάνει από τη μια η μέρη, από την άλλη ο Πάρης και γίνομαι το μέσα κόσμο κάτιο. Τώρα μάλιστα να πέτυχε στα άτομα. Ο Πάρης είναι αλλούργητο μέρο. Αλλά τη μέρη σου πολύ αφελή. Μπορεί να είναι λιπουλάκι αφελής, αλλά το κέρατο δεν το σηκώνει. Το Πάρης, πριν είναι γεράσει τα δεμά μου. Έπρεπε να τις μιλάς και πόνο του μείνει καιρός. Γι' αυτό πάντα υπάρχει καιρός. Τα βράκια μου, εσύ πώς τα ξέρεις. Δεν θα σου πρώτα τα βράκια, μην ξεκαλιέσαι. Φράσου με τα φιλάκια, μην μας βρήκα, να τα πω. Διπλώσα να στεναχμάσαι, γιατί. Ένα μαρτύριο πέρα. Κάθε τρεις και λίγο το μέρος του έρωτα. Φα! Με τραυματίσει. Κάθε τρεις και λίγο. Φα! Κάθε τους αϊκιά μου ατόμουν την καρδιά. Η ζωή μου έχει καταδείξει ένα συνεχές. Φα! 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 Έχει άλλο. Όχι. Λέω ενώ με τη δικιά μου όλα πήγαινε με γάλα. Μόλις συνάντησα την καινούργια. Φα! Η ζωήκια. Όπως τα λες. Και τώρα τι κάνεις με τη δικιά σου. Την πρώην ή την πρώην. Την έχω στην αναμονή. Φράβο. Και την ή. Και αυτή στην αναμονή. Ωραία. Μπλέξανε οι γραμμές. Έτσι τα βλέπω κάθε φορά και τα λέμε. Άλλο τότε που κάνει την καρδιά μου. Αυτή δεν είναι καρδιά. Δεν είναι καρδιά. Είναι καφενείο. Ναι, καφενείο. Οι γυναίκες πηγαίνουν, έρχονται, πίνουν ένα καφέ, να φύγουν οι πρωινές, να πούνε οι επόμενες. Αυτή πιέζει. Δεν μ' αρέσει καθόλου η κατάσταση. Και τι τώρα εμένα το μέσα μου λέει. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο στην αγκαλιά της τσούκρας. Που έρχεται έξω σου δεν σου λέει να κάτσει καλά, θεότερο εσύ. Ναι, Μέρι μου. Έγινε και μου τώρα. Έχω γεμίσει μέλη από σένα. Στην καρδιά, στην ψυχή. Στο μυαλό, στο. Και που μην το πείσει σε γενό που πόσα βέλη μου ρίξες τώρα.
Ναι, πάμε. Είμαστε στον αέρα. Για τη Μάρθα Καραγιάννη λέμε τώρα εμείς, ναι, ότι δύο μήνες τώρα με την ιστορία με το θέατρο στο κόλπο δεν μας έχει κάνει μία παρατήρηση, λέει ο Σπύρος. Ναι. Είναι καταπληκτική συνεργάτη. Σκορπίνα, παιδάκι μου. Σκορπίνα, είναι εκπληκτική. Καταπληκτική συνεργάτη. Ναι, ναι. Την είχαμε στην εκπομπή όταν ξεκινήσατε και κάνατε πρόβες και μας έλεγε για την όμορφη αυτή κωμωδία. Σας τηλεφώνησα. Και μας τηλεφώνησες. Και σου έκανα το κοπλιμένο ότι είσαι πολύ ωραίος άντρας, γιατί δεν τα λες όλα τώρα. Σε εκθέτει. Εγώ όταν βλέπω ωραίους άντρες, ενεργό, μάλλον δεν ξέρω. Ενεργοποιείσαι και βγάζεις κάτι καινούργιο, κάτι άλλο. Όχι, μ' αρέσει να το λέμε. Ξέρεις γιατί. Γιατί πρέπει να είναι δηλαδή, ας πούμε... Καταρίνα μου, και εσύ είσαι πάρα πολύ ωραία. Όχι, έχουμε πει για τον υδρογό. Όχι, άλλο θέλω να πω εγώ. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Άρα λοιπόν δεν έχεις κανένα πρόβλημα να πεις αυτός είναι ωραίος άντρας. Γιατί πρέπει να είναι ίδιον των αντρών τα κοπλιμέντα. Όχι, μα την ομορφιά πρέπει να τη θαυμάζουμε. Λέμε και εμείς οι γυναίκες τι ωραίος άντρας. Έτσι δεν είναι. Δεν αμαρτία οι άντρες. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Συμφωνώ. Όταν έχουμε έναν ωραίο άντρα, θα λέμε. Αυτό στο Καλλιόρα το είπε. Ερώτηση. Κρίσιμο κάνω. Το είπα. Γιατί θα τσακωθούμε το βάζει θέατρο. Ποιο, τι είναι ωραίος άντρας ο Καλλιόρης, είναι ότι ωραίος άντρας ο Σπύρος, τι του είπε. Τώρα θα αφήσω υπονοούμενα για να σκοτωθείτε. Εγώ θα αφήσω υπονοούμενα για να σκοτωθείτε. Και το καλοκαίρι ζεστό, τα είπε ο κύριος Λεφάκης και δεν τον ακούτε θα πω με τη σειρά μου για τη Μάρθα την Καραγιάννη που είναι παλιά φίλη και ότι την αγαπώ και την εκτιμώ πολύ και ότι είναι μια ιστορία στην Ελλάδα του κινηματογράφου και της τέχνης και έχει αυτό το στίγμα του Σκορπιού. Παιδιά, είχαμε πει μια μέρα ότι τα σταθερά ζώδια, οι Σκορπιοί, οι Ταύροι, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι, γυναίκες και οι άνδρες, αλλά οι γυναίκες αυτών των ζωδίων αφήνουν στίγμα και δεν ξεχνιούνται, όποια και αν είναι η θέση τους. Και αυτό το αποδεικνύει η στατιστική. Και κάνω μια παρένθεση για μένα. Η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, είναι εμπειρική επιστήμη ως προς τη στατιστική απόδειξη. Ναι. Είναι τέχνη. Και κλείνω για να δώσω στο τη σκητάλη. Στο θέατρο πώς πάμε. Καταρίνα, πάμε πάρα πολύ καλά. Όχι τόσο. Δηλαδή, πέρα τις προσδοκίες μας, το λέω έντιμα αυτό, με δεδομένο ότι ο θείασος δεν είναι πολυπληθής, δεν είναι επιθεώρηση, μια πολυπρόσωπη δουλειά. Σίγουρα. Πηγαίνουμε πέρα από τις προσδοκίες μας καλά και ίσως είναι, είδες τι είπες, ο κόσμος έχει ένα ένστικτο σαν να μυρίστηκε την πολύ ωραία παράσταση που είχαμε, γιατί εκείνο το οποίο μπορώ να πω με υπευθυνότητα ότι έχουμε πολύ ωραία παράσταση. Το έχω ακούσει κι εγώ. Και οφείλεται ένα μεγάλο ευχαριστώ πιστεύω από όλους τους συντελεστές στο Βασίλη τον Τσιβιλίκα. Ναι, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια, γιατί σίγουρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε, πιστεύω, κανείς να μας φτιάξει όσο καλά έφτιαξε το έργο ο Βασίλης. Είναι και όσο, και δεν ξέρει για κανείς την ελληνική κωμωδία, αυτή τη φαρσοκωμωδία, εν πάση περιπτώσει, όσο καλά την ξέρει ο Βασίλης. Ναι, με τις κινήσεις, με αυτά τα είναι τις πάρα πολύ καλός. Ανατροπές. Ξέρεις, γιατί είναι δίδυμος ο Τσιβιλίκας. Ναι, καλά, καταρχάς είναι και πολύ έμπειρος άνθρωπος. Μιχάλη μου, Κώστα μου, δεν τη μαθαίνεις την κωμωδία γιατί είσαι δίδυμος ή το ξόδι. Όχι, όχι, σίγουρα. Όχι, τη μαθαίνεις μέσα από τονίζω μια παιδεία που έχεις και ο Βασίλης έχει μια μοναδική παιδεία πάνω στη φαρσοκωμωδία και πιστεύω ότι είναι μοναδικός αυτή τη στιγμή να στήσει μια τέτοια παράσταση. Εγώ προσωπικά του λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και αν με ακούει. Όλοι μας νομίζω. Το λέω σαφώς συμφωνώ. Απλώς εγώ τονίζω το ζώδιο το οποίο διευκολύνει. Του αέρα εννοεί ότι έχει τρέλα. Διευκολύνει. Δημιουργική τρέλα. Αυτό το σύνθετο. Ναι. Τη φαρσοκομωδία. Αυτό ναι, το, ναι, ναι. Το εναλλασσόμενο. Μα και ο ίδιος και σαν άνθρωπος, αν και δεν είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που κάνουν κωμωδία στην προσωπική του ζωή είναι, μπορώ να πω, θλιμμένοι άνθρωποι. Με την έννοια ότι δεν μιλούν πολύ, δεν λένε πολλά αστεία, είναι λίγο, ξέρεις, εσωστρεφής. Μαζεμένη, ναι. Ο Βασίλης όταν τον πιάσει όμως, μα αυτό έχει ένα καταπληκτικό χιούμορ ο Βασίλης. Δεν παίζεται, κυριολεκτικά. Και δηλαδή, εξειζητημένο χιούμορ, δεν μπορώ είναι... Μπορώ να το πούμε χιούμορ υψηλής ραπτικής. Ακριβώς, ξέρεις. Σταυροβελονιά που έλεγε η γιαγιά. Θα σου πω το εξής, όσες ατάκες, προσθήκες από τις πρόβες μου έβαλε στο δικό μου ρόλο. Εγώ κρίνω το δικό μου ρόλο. Έχουν όλες γέλιο. Ναι, όλες. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Μα όλες. Είναι υψηλή. Μα δεν υπάρχει μία που να μην γελάσουν. Δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς. Έχει χιούμορ. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και νομίζω ότι και αυτό λείπει από τον κόσμο γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος πηγαίνει μέσα στο καλοκαίρι να δει μία θεατρική παράσταση, μία κωμωδία. Γιατί? Για να ξεσκάσει, να ψυχαγωγηθεί. Να ψυχαγωγηθεί, να γελάσει. Να γελάς, να ο κόσμος φεύγει με ένα χαμόγελο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γελάει δύο ώρες πάρα πολύ και καταλαβαίνετε τι μεγάλη ικανοποίηση είναι για μας
μέσα από μια κωμωδία να βλέπεις τόσο πολύ κόσμο να γελάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι και φροντισμένη στη λεπτομέρεια, τα σκηνικά, τα κοστούμια, όλα. Εγώ νομίζω και ο ήχος των φωνών σας, δηλαδή οι φωνές, όλα, τουλάχιστον εσάς τους δύο που ακούω τώρα, συν τη φωνή θα της Μάρθας. Θα δείτε, θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην επίσης. Όχι, άλλο, την άλλη εβδομάδα κιόλας, ξαφνικά, έτσι. Όχι ξαφνικά, στην επίσημη. Να έρθετε στην επίσημη πρεμιέρα. Να έρθετε. Θα έρθουμε και θα στείλουμε και στο καμαρίνι εδώ ένα λύκειο Ελληνίδων. Ναι. Όλο μαζί, για να σκάσει ο Θάνος Καλλιόρας. Θα το στείλουμε. Σε πάρει τηλέφωνο. Μην έρθει ο Μπαζούκας, τηλέφωνο, λίγο είναι. Εκεί, στο Σπύρο όλοι θα πάνε. Και ο Θάνος θα βγει, δηλαδή θα σέρνεται, ένα κουρέλι. Ο Θάνος, με τον οποίο Θάνο εγώ συνεργάζομαι 4 χρόνια. Ναι, ναι, είστε και φίλοι. Και φίλοι, ναι. Και πολύ καλό συνεργάτη, πολύ καλό παιδί. Και είμαστε 4 χρόνια. Γιατί λέω εγώ 4 χρόνια, 4 χρόνια είμαι εγώ στο Καλημέρα Ζωή. Ο Θάνος είναι 5. Ναι. Ξεκίνησε πριν. Έχετε και αυτό εσύ, σχέση ζωή. Μα εκεί έχουμε σχέση ζωή. Κάθε μέρα είμαστε εκεί. Ναι, ναι, είναι και αυτό. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορεί. Όχι. Να πούμε στο φως να τον σκοτώσει. Είναι, όχι, είναι και κάτι εξορία. Πιστεύω, τώρα πάω λίγο κάπου αλλού. Πιστεύω ότι οι τίτλοι είτε των serials είτε των ταινιών έχουν μία μεταφυσική προέκταση. Δηλαδή ένας θετικός τίτλος δίνει ακροαματικότητα. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, 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 ναι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Και υπάρχουν και γενικά... έχω και προσωπικά βιώματα με τέτοιες υποθέσεις. Και τραγούδια ή άνθρωποι οι οποίοι τραγούδησαν πολύ τη θλίψη την προκάλεσαν στον εαυτό τους. Mm. Τραγουδίστρες οι οποίες μίλησαν μόνο για μοναξιά έμειναν μόνες τους. Mm. Ναι. Ναι. Και τώρα κάτι προφητικά που λέει. Ναι, και το έχω κάνει και στατιστική έρευνα αυτό, ανάλογα το πώς συμπεριφέρεσαι στη ζωή την ίδια. Δηλαδή, το καλημέρα ζωή δεν υπάρχει. Είναι ένα είδος σαν προσευχή, όπως λέμε. Μία ευχή. Ναι, είναι αισιόδοξο. Ναι, και είναι αισιόδοξο. Το καλημέρα δεν υπάρχει. Είναι... Αγγελική, ενώ αν κάνεις τηλεόραση, πώς θα πας? Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή. Φέτος είχα μία συμμετοχή σε επιθυμίες, ναι, στον Αντένα. Πήγε πολύ καλά. Ξεκίνησα από 2 επεισόδια, μου προέκυψαν 11. Mm. Είχαμε μία άψογη συνεργασία με την Άννα την Αδριανού, την οποία την αγαπώ πάρα που πολύ. Που είναι υδροχός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάρα πολύ. Και είχα μία υποψία. Πολύ είναι υδροχός η Άννα. Έπρεπε να την δω πολλά χρόνια. Είναι καλό παιδί. Και θα συνεχίσουμε το χρόνο. Πήραμε άλλα 25 επεισόδια από τον Αντένα. Ήρθε πρώτο σε ακροαματικότητα το σύριαλ. Μα ήταν πολύ, και... πολύ ζουμερό. Πώς είναι ο τίτλος? Επιθυμία. Α, ζουμερό. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν βλέπω. Το μόνο που έχω δει 2-3 φορές το έχω δει. Με κράτησε. Δηλαδή εκεί που έκανα ζάπινγκ με κράτησε. Τυχαία τελείως. Ήταν οι επιθυμίες και τώρα. Έτυχε, ξέρεις, και ήμουν τυχερή, έπεσα σε κάτι σκηνές που μου έκανε πολύ εντύπωση για ελληνικό σύριαλ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν πολύ φροντισμένη. Ναι, πάρα πολύ. Μου θύμισε ξένη παραγωγή. Πάρα πολύ πραγματικά. Και η παραγωγή καταπληκτική του Ανδρέου του Βίλη. Όχι, πάντα ο Αντένα έκανε άλλες δουλειές. Ναι. Είναι φροντισμένη. Ήταν πάρα πολύ. Εγώ έχω ένα παράπονο, θα πω για το. Έχω ένα παράπονο το οποίο μου βγαίνει μέσα από τι. Κάνω ένα καθημερινό σύριαλ. Πιστεύω ότι έχουν γυριστεί σκηνές σε αυτό το σύριαλ καταπληκτικές. Και κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλες καταπληκτικές. Καλά, σίγουρα. Έτσι, έχεις ένα μέτρο σύγκρισης. Λες, αυτή που γύρισε είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες σκηνές που έχουν γίνει καταπληκτικές. Είτε από σύμπτωση, είτε γιατί οι ηθοποιοί είναι μέσα στους ρόλους τους πάρα πολύ καιρό. Πολύ σημαντικό. Είτε γιατί έχουμε πάρει κάποιο κολλάι από τα κείμενα του Νίκου του Φόσκολου, τα ξέρουμε, μαθαίνουμε εύκολα. Έχουμε μια ευκολία. Είτε γιατί ξέρει ο ένας τον άλλον. Σίγουρα. Για πάρα πολλούς λόγους. Οι σκηνοθέτες μας ξέρουν, υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες συντεταγμένες πλέον που είναι συγκεκριμένες. Το παράπονο μου είναι το εξής. Ότι αυτές οι σκηνές μέσα στην καθημερινότητα του σύριαλ χάνονται. Δεν το ξέρεις. Είναι μοιραίο αυτό όμως σε ένα καθημερινό σύριαλ. Καταλαβαίνεις. Δεν το ξέρεις. Σπύρο μου, να σου πω κάτι. Όλοι μας που δουλεύουμε σε καθημερινές εκπομπές, γιατί και το σύριαλ για μένα είναι εκπομπή, είναι ένα story, έτσι. Μια ιστορία που γίνεται κάθε σε μέρα. Καθημερινή κάθε διάρκεια. Αυτό είναι το παράπονο όλων των ανθρώπων που δουλεύουν. Μπορώ να σου πω ότι και εμείς, και εγώ με τη σειρά μου και ο Κώστας έχουμε κάνει εκπομπές μαγικές που εάν ήταν εβδομαδιαία θα έμενε. Ναι, στην ιστορία των τηλεοπτικών εκπομπών. Θυμάσαι με τη Γιάννα την Κανέλη, με το σταμάτη τον Γκραουνάκη. Δηλαδή και εμείς από σύμπτωση, αν θες. Ας πούμε, όταν έγινε αυτή η ιστορία με τον Οτσαλάν,
είχαμε κλεισμένο από πολύ καιρό τον Γιώργο Τολιάνη. Άκου τώρα να δεις. Τον Γιώργο Τολιάνη, ο οποίος είναι και πολύ φίλος και είναι και άψογος επαγγελματίας, θα μπορούσε κάλλιστα να το ακυρώσει την επόμενη που έσκασε αυτό το πολιτικό κτλ. Και όμως ήρθε στην εκπομπή, σε ένα πρωινό, σε ένα πρωινάδικο μάλλον. Εκείνη την ημέρα η εκπομπή ήταν κάτι αντίστοιχο σε δελτίο ειδήσεων. Ναι. Διότι είχαμε από πρώτο χέρι όλες τις ειδήσεις, το τι γινόταν και μέσα στο Πασόκ κτλ. Το οποίο έκανε υψηλά νούμερα τηλεθέασης, τρελάθηκε ο κόσμος. Θέλω να σου πω ορισμένα πράγματα και από σύμπτωση, αλλά δεν πάβει και αυτά να χάνονται μέσα στην καθημερινότητα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το κρίμα, γιατί η καθημερινότητα, παιδιά, είναι σκληρή δουλειά. Ναι. Πολύ σκληρή δουλειά. Έτσι, είτε serial κάνεις, είτε ειδήσεις κάνεις, είτε εκπομπές κάνεις. Γι' αυτό λέμε, πάλι θα μου επιτρέψετε αστρολογικά ή προβλεπτικά προφητικά, μαζί με το ταλέντο πρέπει να έχεις και την τύχη, και η τύχη είναι η αντοχή και η αγάπη μαζί με τη θυσία για αυτό που λέγεται ταλέντο. Βέβαια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να διοικηθούν μια σεζόν, ένας ηθοποιός, ένας παρουσιαστής, όταν το αγαπάει και το χρειάζεται σαν εσωτερικό, σαν από την ψυχή. Ανταμείβεται, λες. Δεν θα τον δεν θα υπάρχει. Ναι. Γιατί όπως η Ελλάδα έχει μέλλον στην τέχνη και έχει πολλά να δώσει καινούρια, και η τηλεόραση έχει πολύ μέλλον. Παρόλο που λένε πολλοί δεν βλέπουμε, δεν κάνουμε, η τηλεόραση όλοι είναι βλέπουν, μέλλον. Εκτός από, είναι στην αρχή της. Και έχει πολύ πιο καλύτερα πράγματα να κάνει και θα βγουν και άλλα κανάλια και. Μ' αρέσουν αυτά που λες. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρόβλεψη για τους καναλάρχες, ότι αναγκαστικά θα, όπως λέμε για τους Σκορπιούς που είναι μεταρρυθμιστές, και οι αναθεωρητές, έτσι θα γίνει. Το 2000 δεν θα περάσει απλό. Έτσι λοιπόν και το θέατρο και η τηλεόραση θα δώσουν ξανά και ξανά ευκαιρίες σε αυτούς που έχουν το μεράκι, την αγάπη, το ταλέντο και κάνουν και τη θυσία. Πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη το θέατρο παρά η τηλεόραση. Ναι. Το θέατρο περνάει μια κρίση γενικότερη. Και λίγο από τα ψυχολογικά και από την τηλεόραση. Μα γι' αυτό και εμείς στηρίζουμε ζωής το θέατρο. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε στηρίξει πάρα πολύ το θέατρο. Ναι, το πιστεύω. Καταρχήν και το έχω δει. Ναι, το έχω δει δεν, και μπράβο. Καταρχάς, εμάς η εκπομπή μας δεν είναι μπουζούκια, πρώτον. Ναι. Έχουμε καλλιτέχνες τραγουδιστές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Τους αγαπάμε, μας αρέσουν. Τους αγαπάμε, αλλά εγώ και όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής είμαστε της γνώμης ότι δεν πρέπει το πρωί να είμαστε πάνω στα τραπέζια και να χορεύουμε χάι χού ή τρία λαλά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι. Και στηρίζουμε το θέατρο, στηρίζουμε τον κινηματογράφο, στηρίζουμε εκεί λίγο που χωλένει σε άλλα. Ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος. Ακριβώς. Το θέατρο. Και ακριβώς. Κατά τον έτσι ήταν και οργανική ανάγκη το θέατρο. Τώρα μιλάμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, γιατί το θέατρο καταρχάς είναι υψηλή τέχνη, παιδιά. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο συντελεστές ακόμη, σε δύο ανθρώπους, δύο νέα παιδιά με πολύ ταλέντο που δεν τα αναφέραμε. Ναι. Γιατί είπαμε για το. Βέβαια, να τα πούμε. Τη Μάρθα, είπαμε για το Θάνο τον Καλλιόρα. Είπαμε για το Σκορπιό, την Αγγελική τη Δημητροκοπούλου. Είναι επίσης και οι δύο πολύ, με πολύ ταλέντο παιδιά, και η Καλλιόπη Ευαγγελίδου, που συνεργάζεται και είναι στη Λάμψη, και είναι και ο Γιώργος Ολαμπάτος. Και ο Γιώργος Ολαμπάτος. Με πολύ ταλέντο παιδιά. Και πολύ καλά παιδιά. Καλοί συνάδελφοι. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ξέρεις κάτι, σε όλους. Η δουλειά η οποία το παρασκήνιο. Το κουβαλάς, το κουβαλάς. Είναι καταπληκτικό αυτό που σημαίνει. Βέβαια. Το κουβαλάς στη σκηνή. Βγαίνει στη σκηνή, παιδιά. Βέβαια. Πάντα. Όπως στην τηλεόραση δεν μπορείς να κρύψεις μία αλήθεια, ο φακός τη βγάζει στον αέρα, όπως κι αν είσαι. Έτσι και το παρασκήνιο, όταν δεν είναι καλό, βγαίνει πάνω στη σκηνή. Όσο και να είσαι καλός υποκριτικός. Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ πολύ. Μπορείς τώρα να με ρωτήσεις και αθλητικά, αν θέλεις. Για τον Πάση Γιάννενα. Θα πάνε καλά. Είναι στο συμβούλιο του Πάση Γιάννενα, ξέρεις. Αθλητικά σκίζεις. Όχι, όχι. Εύχομαι ο Πάση Γιάννενα, επειδή εγώ είμαι Γιαννιώτης και αγαπώ τον Πάση Γιάννενα, του χρόνου να είναι στην Αλφα Εθνική. Έχει δύο ανθρώπους επάνω που έχουν βάλει πάρα πολλά λεφτά. Αν δεν είναι του χρόνου, θα είναι οπωσδήποτε το 2001. Όχι, όχι, όχι. Θα είναι του χρόνου. Πρέπει να είναι του χρόνου. Το επιβάλλεται γιατί έχουν βάλει άνθρωποι ένα δις. Δύο άνθρωποι έχουν βάλει ένα δις. Πρέπει τότε του χρόνου. Αντιπροσωπεύουν μια δυτική Ελλάδα ολόκληρη, ο Πάση Γιάννενα. Με κόσμο πάρα πολύ και είναι κρίμα μια ιστορική ομάδα με τεράστιο ποδοσφαιρικό. Μιλάω για δύο ανθρώπους, τον Γκολέμπα τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Σωτήρη τον Μπάικα, που έχουν βάλει του κόσμου τα λεφτά. Λοιπόν, μιλάω για 10.000 εισιτήρια. Δεν το κόβει, μιλάω για τέτοιο νούμερο, Κατερίνα. Δηλαδή, μιλάμε για. Να πούμε καλή επιτυχία στον Πάση Γιάννενα. Για του χρόνου που θα πήγε καλά όμω. Καλά πήγε, αλλά δεν ανεβήκαμε στο τσάκα. Θα ανεβείτε του χρόνου, είμαστε εδώ μαγισούλες.
μαγισούλα και μαγισούλης και οι δύο. Και άμα κάνουμε εδώ τα αυτά, μπορεί να πέσουν και οι κάμερες από εκεί. Και οι Γιαννιώτες ξέρουν ότι αγαπάω τον Μπαζιάννη. Όχι μόνο οι Γιαννιώτες, όλοι σε εμάς το θέατρο μας έχει. Βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε πάλι για διαφημιστικά με εδώ που είναι από το κοντρόλ. Καλή επιτυχία στον Μπαζιάννη, στο όλο το κόλπο στο θέατρο Μινώα. Σε όλους τους συντελεστές της παράστασης, σας εύχομαι να βγάλετε το καλοκαίρι έτσι και να πολύ δυνατά χαρά στους συμπολίτες και να μας έρθετε και του χρόνου και να πούμε και διάφορα άλλα. Να σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά και να σας ζητήσω καταρχάς και συγγνώμη για όλη αυτή την ταλαιπωρία που υποστήκατε.